φωτιά παίρνει το προεκλογικό σκηνικό, αφήνοντας πίσω του περιορισμούς και πανδημίες. Τα όσα καταγράφονται τις τελευταίες ώρες θυμίζουν μάχες προηγούμενων χρόνων με σκληρές αντιπαραθέσεις. Με ορίζοντα το 2026, υλοποιούμε ένα μεγάλο όραμα προς το αύριο. Για την κυβέρνηση, το σχέδιο ανάκαμψης μπορεί να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Ωστόσο, λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές, έχει καταστεί το μεγαλύτερο θέμα αντιπαράθεσης, με ουρά μέχρι και τις επικείμενες προεδρικές του 2023. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άστραψε και βρόντιξε απέναντι στις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως αυτή του Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος μίλησε για δανεισμό και όχι στήριξη από την Ευρώπη. Είναι λυπηρό και καλά κάνει να είναι μελετημένος αν θέλει να είναι πρόκριμα οι βουλευτικές για τις προεδρικές. Ο τόπος απαιτεί σοβαρούς ηγέτες και όχι αρνητές της προκοπής του τόπου. Και αυτό το απευθύνω προς όλους όσους το μόνο που έχουν να πούν είναι σε κάθε βήμα το όχι. Σχολιάζοντας τα περί προεκλογικού τρίκ, ο Νίκος Αναστασιάδης υπέδειξε πως ήδη 18 ευρωπαϊκά κράτη, χωρίς να βρίσκονται σε τροχιά εκλογών, υπέβαλαν ανάλογα σχέδια για στήριξη από τις Βρυξέλλες. Το 2020 το Γάντι, προτάσσοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης για την διαχείριση των χρημάτων. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, Δημοκρατικού Συναγερμού, έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη ως προς την διαχείριση κονδυλίων και η αξιοπιστία της βρίσκεται στο ναδύρ. Είναι γι' αυτό που οι δικλείδες ασφαλείας για τη σωστή αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει να τεθούν σε εθνικό επίπεδο και επιπρόσθετα των όρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιβεβλημένες. Πρόκειται περί ξαναζεσταμένου φαγητού με την έννοια ότι αυτές οι εξαγγελίες έχουν γίνει στο παρελθόν από τον Υπουργό Οικονομικών. Βέβαια, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεσμεύομαι, ακούσαμε πολλά από τον κύριο Αναστασιάδη. Έκανε πολλές εξαγγελίες το 2012 και το αποτέλεσμα ήταν το δεσμεύομαι να καταντήσει το πιο σύντομο ανέκδοτο στην κυπριακή κοινωνία. Τα 4,4 δις πρέπει να αξιοποιηθούν από αυτούς που μπορούν, τονίζει ο πρόεδρος του ΔΣ. Θέλουμε μια λειτουργική βουλή. Όχι πειράματα. Χρειάζονται αυτοί που έμαθαν να κερδίζουν τις μάχες στην οικονομία, που χτίζουν για το μέλλον και όχι η πόλωση, η ισοπαίδωση και αυτοί που το μόνο που έμαθαν να κάνουν είναι να γκρεμίζουν. Κρίμα να ακυρώνεται η προσπάθεια για το σχέδιο ανάκαμψης στο βωμό μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών. Μια εθνική προσπάθεια η οποία είναι και ευρωπαϊκή προσπάθεια. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό το διάστημα είναι το διάστημα, αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που όλα τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης υποβάλλονται, έχουμε υποχρέωση να τα υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την παράσταση ωστόσο έκλεψε σήμερα προεκλογικό σποτ του Δίκο. Σε αυτό ο Μάκης, ψηφοφόρος του Προέδρου της Δημοκρατίας, επιχειρεί ανεπιτυχώς για χρόνια να έρθει σε επαφή μαζί του τηλεφωνώντας στο Προεδρικό. Προεδρικό Μέγαρο, παρακαλώ. Καλημέρα. Ψηφοφόρος σας είμαι, ο Μάκης. Με ξέρει ο πρόεδρος. Μπορώ να το μιλήσω μια στιγμή? Δυστυχώς πήρατε μια πολύ δύσκολη μέρα. Κλείνει ο συνεργατισμός σήμερα. Αφήστε να ηρεμήσουν τα πράγματα. Έγινε, ευχαριστώ. Μετά από συνεχείς ανεπιτυχείς προσπάθειες, ο Μάκης γίνεται τελικά δέχτης τηλεφωνήματος από το Προεδρικό, με τον ίδιο όμως να δηλώνει πως μετά από τόσα σκάνδαλα προτιμά να ψηφίσει Δίκο. Το σποτ κατέβηκε σε χρόνο ρεκόρ, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήραν κυριολεκτικά φωτιά, με σχόλια στην συντριπτική τους πλειοψηφία, ηρωνικά για το περιεχόμενο, το οποίο όπως επισήμαναν θυμίζει άλλες εποχές.